Να δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Το φάουλ στον Κωστή, τον παίκτη του Ηρακλή. Έτσι λοιπόν έχουμε μετά τον Αποστολάκη, τον Καλατζή και τον Χριστοδούλου να δέχεται κίτρινη κάρτα από τον κύριο Ζακεστίδη. Γιοβάνοβιτς και Δανίλ κάνει το σουτ, η μπάλα περνάει και είναι το 1-0 για τον Ηρακλή. Αυτό το πολύ δυνατό και δύσκολο για τον τερματοφύλακα σουτ που έκανε ο Δανίλ Παπαδόπουλος. Έτσι λοιπόν έχουμε ακριβώς στο 75ο λεπτό του αγώνα να γίνεται το Ηρακλή. Ένα φάουλ από ανάλογες θέσεις τα είχε επιχειρήσει ο Γιοβάνοβιτς. Εδώ ο Τάις Λίμπρεχτς δεν